ήταν τα καλύτερα post που μοιράστηκαν την εβδομάδα που πέρασε οι celebrities που αγαπάμε να ακολουθούμε στα social, μετράμε αντίστροφα και φτάνουμε στο νούμερο 1. Η Βίκη Καγιά ταξίδεψε στην Κρήτη για έναν γάμο και όπως φαίνεται το διασκέδασε με την καρδιά της. Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες λίγες μέρες πριν από την πρώτη της περιοδία μετά από τη γέννηση του γιού της. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το τουρνουά της Μαδρίτης και πέρασε το δικό του μήνυμα. Είτε κερδίσω είτε χάσω, πάντα τα αφήνω όλα έξω από το γήπεδο. Από τη συγκίνηση της νίκης μέχρι την αγωνία της ήττας, κάθε στιγμή στο γήπεδο είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη και βελτίωση. Η Ιβία Δάμου έκανε ένα throwback από το ταξίδι της στην Ιταλία μαζί με την οικογένειά της. Ο Μελέτης Ηλίας και η Θέμη Δαβουτσινά έκλεισαν 18 χρόνια μαζί και μοιράστηκαν ένα βίντεο με κοινές τους φωτογραφίες. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ταξίδεψε στα Γιάννενα για το TEDx και έκανε μία ομιλία για τις προσωπικές της εμπειρίες που, όπως λέει, δεν είχε μιλήσει δημόσια ξανά μέχρι στιγμής. Ο Γιάννης Αντεντοκούμπο πέρασε μία ημέρα στον ζωολογικό κήπο μαζί με τους γιους του. Η Άννα Βύση έκανε την τελευταία της εμφάνιση για αυτή τη σεζόν στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε και φωτογραφήθηκε με αγαπημένους της φίλους. Ο Άκης Πετρετζίκης και η σύζυγός του Κωνσταντίνα βάφτισαν τη μικρή τους κόρη και το όνομα αυτής Ακυλίνα. Η Καλομήρα έπαιξε μπάσκετ δείχνοντάς μας πόσο καλό στόχο έχει.